αγαπητέ άντρος, ήρθα εδώ σαν φίλος και φεύγω πιο φίλος. Με τον πιο επίσημο τρόπο, άντρος Κυπριανού και Μάικ Σπανός έριξαν τίτλους στέλους στο πολύκροτο σύριαλ της συνεργασίας τους για τις προεδρικές. Οι ανυπέρβλητες διαφορές των δύο πλευρών στην οικονομία ήταν αυτές που χάλασαν τη σούπα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη Σπανό για το ήθος, την εντιμότητα και την ειλικρίνεια με την οποία συζήτησε μαζί μας όλο αυτό το διάστημα. Όπως αρχίσαμε τον διάλογο, αποφασίσαμε από κοινού να τον τερματίσουμε. Πραγματικά, εκφράζω την ιδιαίτερη εκτίμησή μου για το γεγονός ότι καταφέραμε να συζητήσουμε με ειλικρίνεια και αλληλοσεβασμό. Ο πρώην πλέον εκλεκτός του ΑΚΕΛ βρέθηκε στην Εζεκία Παπαϊωάννου λίγο πριν από τις 4:30 προκειμένου να ανακοινώσουν από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος το συνενετικό τους διαζύγιο. Ο άντρος Κυπριανού πάντως επλέξε το εγκόμιο του Μιχάλη, όπως τον αποκαλούσε Σπανό, επισημένοντας πως η συνεργασία τους θα συνεχιστεί σε άλλο όμως επίπεδο. Οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν και είμαι βέβαιος ότι αυτή η σχέση θα συνεχίσει σε στερεές βάσεις. Σίγουρα η ειλικρινή σχέση που αναπτύξαμε συνεχίζεται. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, που συνήλθε εκτάκτως το μεσημέρι, ενημερώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα για τους λόγους που οδήγησαν στο ναυάγιο της συνεργασίας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Α, στελέχη του κόμματος που εξ αρχής διαφωνούσαν με την επιλογή Σπανού άσκησαν κριτική στην ηγεσία του κόμματος, καταγγέλλοντας βεβαιασμένους χειρισμούς που πλήγωσαν το κόμμα. Ωστόσο, αμφότερες πλευρές συμφώνησαν όπως αφήσουν προς το παρόν τουλάχιστον την επίρρηψη ευθυνών στην άκρη και επικεντρωθούν στην ουσία που δεν είναι άλλη από την κατάληξη στον εκλεκτό του κόμματος για τις προεδρικές. Θα συνεχίσουμε τις εσωκομματικές συζητήσεις και σύντομα θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας στον Κυπριακό λαό, η οποία θα στοχεύει στο να αγκαλιαστεί από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Η μπάλα πλέον βρίσκεται στο κήπεδο του πολιτικού γραφείου, το οποίο από εβδομάδας ξεκινά νέο γύρο επαφών, αυτή τη φορά με πρόσωπα εντός αλλά και εκτός του κόμματος, τα οποία ωστόσο θα ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά. Κοινό μυστικό είναι πως το καμπανάκι θα χτύπησει αυτή τη φορά τόσο για τον Κίκη Καζαμία όσο και για τον Σταύρο Μαλά. Αυτό που μένει ωστόσο να διαφανεί είναι η ανταπόκριση ιδιαίτερα του δεύτερου, τον οποίο το προηγούμενο διάστημα φαίνεται πως είχαν στο περίμενε. Στόχος, η λήψη τελικής απόφασης έως τις αρχές Αυγούστου.